Με το στομάχι σφιγμένο για όλα όσα συνέβησαν στα Τέμπη και το μεγάλο πένθος που έχουμε στη χώρα, θεωρούμε χρέος μας να δηλώσουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να σιωπήσουμε. Οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τη μετοπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών που άφησε πίσω τις νεκρούς νέους ανθρώπους δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από υποσχέσεις για την αναζήτηση των αιτιών. Οι αποφάσεις και οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από όλες τις κυβερνήσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις, για το πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων, για το ξεπούλημα του ΟΣΕ, όλες οι πολιτικές που αδιαφορούν για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, την υγεία, την ίδια τη ζωή του λαού, δεν μπορούν να σβήσουν τις διαχρονικές τους ευθύνες για την υποχρωματοδότηση και την αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Η εκπαιδευτική του συλλόγου Γιώργος Εφέρης, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία μας, μπορούμε να παρέμβουμε καθοριστικά, ώστε όχι μόνο να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες στη διαχρονικά αντιλαϊκή πολιτική και τους εκφραστές της, αλλά και να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην χάνουμε τη ζωή μας το 2023, για να βγάζουν κέρδη μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και πολυεθνικές. Αυτή την ώρα που κάποιοι προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες, φορτώνοντας το έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος, πεισμώνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί οι κακές στιγμές μας τελείωσαν. Είναι ξεκάθαρο ότι το κέρδος είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Μη ζητάτε να σοπάσουμε. Ας πάμε και όπου βγει. Δυναμώνουμε τη φωνή μας σήμερα εδώ στα Προπήλαια, μαζί με τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργαζόμενους, για να μην κουκουλωθεί το έγκλημα. Καλή δύναμη σε όλους.